βρίσκεται κάπου στην Κατεχάκη, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος, ο αγαπητός, ο Ταγκαλής. Ρίχνει, χιονίζει αυτή την ώρα, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι από τη Λεωφόρο Κατεχάκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελαφριά χιονόπτωση, μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, έχουμε μαζί μας και το μεγάλο χιονιστικό, το Jet Broom, το οποίο καθαρίζει τους δρόμους εδώ στην Αθήνα, αλλά και εκτός από την πρωτεύουσα. Ένα τεράστιο χιονιστικό, το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, διαθέτει μια λεπίδα, ένα μαχαίρι μήκους 6 μέτρων. Είναι τεράστιο. Να πω ότι... όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Μανώλη του Αντώνα, είναι τεράστιο. Η χώρα μας διαθέτει 2 αυτή τη στιγμή εδώ, το οποίο χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν οι δρόμοι. Είναι ένα τεράστιο όχημα, το οποίο είναι σε επιφυλακή αυτή τη στιγμή, εδώ και οι άνθρωποι που μιλήσαμε μαζί τους, ώστε όταν λάβουν σήμα... Αγαπητέ, αυτό το Jet Broom, το θηρίο που μας δείχνεις με την τεράστια ελεπίδα, είναι η πρώτη φορά που βγήκε στους δρόμους από την περιφέρεια. Και φαντάζομαι συνέβαλε στο να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί και να γίνει αυτός ο χιονισμός. Βλέπουμε τώρα, το βλέπουμε εκεί, βρίσκεται στην Κατεχάκη. Βέβαια οι δρόμοι τώρα είναι καθαροί, αλλά τις προηγούμενες μέρες φαντάζομαι και χθες θα είχε πάρα πολύ δουλειά και θα μετακινήθηκε σε αρκετές περιοχές. Ακριβώς, ήταν κυρίως σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας, όπως η Λεωφόρο Κατεχάκη, η Κηφισίας, ο Κηφισός. Ναι. Μπορείτε να δείτε, έχει 9 τόνους αλάτι μπορεί να πάρει αυτό από το από μπροστά το δηλαδή. Ωστόσο, έχει τη λεπίδα και εκχιονίζει και από το πίσω μέρος ρίχνει αλάτι. Αυτή είναι η χρήση του. Η λογική είναι ότι το μπροστά κομμάτι, η λεπίδα, είναι για να απομακρύνει το χιόνι. Μετά υπάρχει μια σκούπα με καυτό αέρα, καυτό νερό, το οποίο καθαρίζει και στην συνέχεια ρίχνει αλάτι. Να πούμε ότι είναι 9 μέτρα μήκος ολόκληρο το όχημα και, όπως μας είπαν οι χειριστές, έχουν περάσει ειδικό σχολείο άνθρωποι από την Ελβετία που τους έχουν μάθει να χειρίζονται αυτό το όχημα. Μπορείτε να δείτε απέναντι κιόλας, ναι, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, την ομίχλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, το βουνό, και όσο περνάει η ώρα η χιονόπτωση γίνεται και λίγο πιο έντονη. Ωστόσο, εδώ δεν υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά, ο κόσμος κυκλοφορεί κανονικά. Ωστόσο, ναι, τις επόμενες ώρες έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Μάλιστα. Με πιο έντονες χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.